Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις καμπάνες. Σήμερα είναι Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου του 2024. Περνάνε γρήγορα οι μέρες. Για τους δημοσιογράφους, για τα μέλη της Ένωσης Συντακτών, απλά να σας ενημερώσω ότι από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία ψηφοφορίας για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών. 6, 7, 8 και 9 του μήνα. Οι συνάδελφοι έχετε όλο το περιθώριο αυτές τις ημέρες για να πάτε να ψηφίσετε. Τα μαντάτα τα γνωρίζετε όλοι, από τη Λάρισα μας έρχονται, εκεί από την σύσκεψη των αγροτών θα κατέβουν στην Αθήνα οι αγρότες, όπως ακριβώς το κάνουν και οι Γάλλοι. Ένα πράγμα θα παρατηρήσω εγώ, και δεδομένου ότι ουσιαστικά οι εξαγγελίες, αν θέλετε, οι υποσχέσεις, οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν φαίνεται να τους έπεισαν. Έχει γίνει πολύ μεγάλο κακό. Τώρα, επειδή εδώ στις καμπάνες, ξέρετε, τα λέμε έξω από τα δόντια. Τα λέμε ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε και χειρίστηκε το όλο ζήτημα ο νυν υπουργός, ο κύριος Αυγενάκης, δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Δεν είναι δυνατόν να του ζητούν οι αγρότες να βρεθούν μαζί του και να υπάρχει, πώς να το πω, αυτή η απαξίωση από την πλευρά του. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο του άδειασε τον κύριο Αυγενάκη. Θα μου πείτε, μα αφού έκανε δήλωση και είπε ότι τον στηρίζει. Ασφαλώς. Τον στηρίζει μέχρι αποδείξεως του εναντίου, μέχρι να έρθει η στιγμή να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του. Κρατήστε αυτό το οποίο σας λέω. Έχουμε αρκετή κινητικότητα βεβαίως, όχι μόνο στο θέμα των αγροτών, αλλά και στο θέμα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έχουμε κινητικότητα και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Μην μπερδεύεστε με τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να αγγίζει τα όρια της κατάρρευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει όμως αξιωματική αντιπολίτευση με βάση το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Με τον κύριο Δουλουμπέκη, ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε από τους νεοπροεδρικούς, θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα, διότι εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και νομίζω ότι πλέον είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο κύριος Κασελάκης ακολουθεί το δρόμο της γκάφας. Από γκάφα σε γκάφα. Μαρία Μοσχοπούλου, η δικηγόρος, θα μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, θα μιλήσουμε για τις τακτικές που ακολουθούν αρκετές εταιρείες ακόμα, παρόλο που έχει αλλάξει ο νόμος. Έχει γίνει πιο αυστηρός, αλλά πάντα μα πάντα αυτοί εκεί ψάχνουν και βρίσκουν τρόπους για να παρακάμπτουν το σύστημα. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τον Τηρεσία, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κακώς κείμενα μεταξύ μας, όσο πάνε γίνονται και χειρότερα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή όμως βάζοντας στην κουβέντα έναν πολύ καλό συνάδελφο και διευθυντή της Political, τον Κώστα Τζιτούνα. Καλησπέρα Κώστα. Και παράλληλα μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος. Και βεβαίως Κώστα, το ξέρεις, επειδή είσαι και δημοσιογράφος του ρεπορτάζ, μπορεί να έχεις... Έχω να μιλήσω με τον κύριο Πρόεδρο από την εποχή που έκανα ελεύθερο στο Μέγκα. Μιλάμε τώρα από ένα μνημονεύτερο χρόνο. Γεια σας. Συγγνώμη. Καλησπέρα κύριε Τσιτούνα, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο. Η διαφορά, η είδηση, αν μου επιτρέπετε, είναι η εξής. Από τότε ήταν πρόεδρος ο Γιαννάκος, Κώστα. Όχι. Όχι, ήταν και ήταν πολύ ενεργός, πρόσεξε, και έχει αποκαλύψει πράγματα. Εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινής και δίκαιος. Έχει αποκαλύψει πράγματα και στρεβλώσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αλλάξανε και πράγματα πολλά με τη συμβολή του Μιχάλη Γιαννάκου. Να το ξέρω. Τον έχουμε στη συντροφιά μας, επειδή μπορεί να είσαι διευθυντής Κώστα, αλλά παραμένεις ρεπόρτερ. Φαντάζομαι ναι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη με πάρα πολύ προσοχή να μιλά για νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για ένα τζάνιο υπερσύγχρονο, ουσιαστικά ξαναφτιάχνεται, λέει, το τζάνιο από την αρχή, για πολλά εκατομμύρια τα οποία θα πέσουν στην υγεία.
για μια νέα εποχή. Δεν ξέρω, κύριε Γιαννάκο, θα μου επιτρέψει, Κώστα, να ξεκινήσω από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Δεν ξέρω, κύριε Γιαννάκο, εάν όλα αυτά εσείς τα προσυπογράφετε, τα συμμερίζεστε. Κοιτάξτε, οι δημόσιες δαπάνες υγείας στη χώρα μας, και δεν είναι τωρινό αυτό το φαινόμενο, είναι από την εποχή των μνημονίων και μετά, είναι 5% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 2 μονάδες πάνω. Με τέτοιες δαπάνες δεν υπάρχει μαγική συνταγή να φτιάξεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συνεχώς θα υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο πολίτης θα βάζει το χέρι στην τσέπη. Έχουμε από τα πιο ιδιωτικοποιημένα συστήματα στην Ευρώπη. Το 40% είναι ιδιωτικές δαπάνες. Και έχουμε ένα κύμα μαζικών αποχωρήσεων υγειονομικών με τεράστια, με σοβαρά κενά, που δυστυχώς αυτά έχουν άμεση επίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δεν πρόκειται πια να προσελκύσουμε υγειονομικούς στο σύστημα με τέτοιες συνθήκες εργασίας, με τέτοιες αμοιβές. Δεν είναι ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προτιμούν να δουλέψουν οι υγειονομικοί με προσόντα στο εξωτερικό, προτιμούν να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα είναι αντίστροφη η πορεία. Όταν ο κ. Τσιτούνας ήταν στο Μέγκα, όλοι οι υγειονομικοί ήθελαν να δουλέψουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έφευγαν από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι συνθήκες εργασίας. Μέγκα, το παλιό, το καλό. Ναι, οι συνθήκες εργασίας ήταν καλύτερες, οι μισθοί καλύτεροι και είχες δυνατότητα να εξελίξεις την επιστήμη σου. Τώρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και όλοι οι υγειονομικοί φεύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα λοιπόν, αν δεν δώσουμε χρήματα, δεν πρόκειται επικοινωνιακά να επιλύσουμε τα θέματα της υγείας. Αυτά τα οποία είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Υγείας στην επίσκεψή του στο Τζάνιο, η κατάσταση είναι έτσι όπως την περιέγραψαν, κύριε Γιαννάκο, ή εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον ή δεν θα το δούμε ποτέ? Ακούστε με, δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για την εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού που πολλοί πέφτουμε κάτω από εγκεφαλικά, τα είδατε τα πρόσφατα στον Παπα-Νικολάου. Πηγαίνετε στα επίγοντα ενός νοσοκομείου μεγάλο της Αττικής, Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια. Θα δείτε τους ασθενείς να ταλαιπωρούνται 10 και 15 ώρες να εξυπηρετηθούν. Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μετά, δέστε πόσο εφιάλτης είναι η διαχείριση των νοσηλευόμενων ασθενών, ειδικά των παθολογικών και πνευμονολογικών περιστατικών. Παραμένουν στα ΤΕΠ σε φορεία 2 και 3 μέρες, σε ράντζα. Αναγκάζονται και νοσηλεύονται σε επεμβατικές κλινικές, δηλαδή ένα παθολογικό περιστατικό, επειδή δεν έχουμε κρεβάτια, νοσηλεύεται στη χειρουργική, μαιευτική, γυναικολογική κλινική, ορθοπαιδική, με αποτέλεσμα να έχουμε έξαρση των νοσοκομειακών λοιμόξεων, που είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν μπορούν να κρατήσουν ούτε απλά περιστατικά πια, γιατί δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουν κλείσει από πέρυσι 100 κλίνες ΜΕΡ και το 40% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν λύνονται τα προβλήματα εάν δεν δοθούν χρήματα και κίνητρα. Κώστα, για να περάσω σε σένα, επειδή στην εφημερίδα, στην Political, έχετε βγάλει πολλά ρεπορτάζ, πάρα πολλά ρεπορτάζ και για την κατάσταση και για μερικούς διοικητές οι οποίοι δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσένα σου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Ακούγεται πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλό, αλλά επειδή κινούμαστε όλοι και βλέπουμε την κατάσταση στα νοσοκομεία, πάνω κάτω είναι έτσι όπως την περιγράφει ο κύριος Γιαννάκος. Εάν δηλαδή το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό δεν υπερέβαλανε αυτόν, νομίζω ότι δεν θα λειτουργούσαν και πολλά πράγματα. Αυτό συνέβαινε πάντα στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, οι γιατροί είναι από μια μερίδα δημοσίων υπαλλήλων και οι νοσηλευτές που δουλεύουν εδώ και χρόνια με όρους ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι δηλαδή, δεν υπήρξαν πλην ελαχίστων κακών εξαιρέσεων, δεν υπήρξαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές με δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι βλέπουν στη βάρδιά τους 80 ασθενείς, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το δημόσιο υπάλληλο που πάει στις 11 και φεύγει στις 12. Λοιπόν, οι γιατροί, εγώ στην Ελλάδα το πίστευα πάντα και το πιστεύω, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έπρεπε να πληρώνονται διαφορετικά, με άλλους όρους και με άλλα μισθολογικά κεφάλαια,
προκειμένου να. Θα μου πεις, πληρώνεται η δουλειά αυτή. Δεν πληρώνεται. Αλλά έπρεπε να πληρώνονται καλύτερα οι άνθρωποι για να μην έχουμε και φαινόμενα που κατά καιρούς καταγγέλλονται περί μαύρου χρήματος, περί φακελάκια κτλ. Εάν πληρώνονταν καλά οι γιατροί, δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει δομικά και οργανικά το όλο σύστημα. Δηλαδή, είναι λάθος άνθρωποι στις λάθος θέσεις σε όλο το οργανόγραμμα της υγείας. Εδώ χρειάζεται κάποιος που να ξέρει. Θα μου πεις, πέρασαν και οι υπουργοί υγείας που ήταν γιατροί και δεν έκαναν τίποτα. Χρειάζονται μάχημοι γιατροί. Όχι γιατροί καθηγητές πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του δεν ξέρω ποιανού άλλου πανεπιστημίου. Χρειάζονται δηλαδή γιατροί οι οποίοι να είναι στο πεδίο και να γνωρίζουν τι γίνεται καθημερινά. Άμα δεν έχει κάνει εφημερία γιατρός και τον κάνεις υπουργό υγεία, καλά 40. Δεν πρόκειται να. Ναι, τώρα, άμα πάρεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δει 100 ασθενείς στη βάρδιά του μέχρι τις 8 το πρωί, αυτός ξέρει τα πάντα. Είναι σαν να βάλεις διευθυντή σε μία εφημερίδα έναν δημοσιογράφο που ήταν μονίμως στα γραφεία τύπου και δεν έχει κάνει ποτέ ρεπορτάζ. Όταν έρχεται διευθυντής, αυτός ο οποίος είναι ρεπόρτερ, φαίνεται τη διαφορά από το πρώτο πρωτοσέλιδο. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν. Άρα υπάρχει το σύστημα και δεν είναι μόνο πρόβλημα του Μητσοτάκη. Αυτό είναι διαχρονικό πρόβλημα. Απλά τώρα την καυτή πατάτα την έχει στα χέρια του Μητσοτάκη. Με τον Άδων. Πες μου κάτι. Από την ημέρα των εκλογών και μετά, φαίνεται ότι έχει ανιδώσει τον γκάζι ο Μητσοτάκης, δεν υπολογίζει απολύτως τίποτα, φέρνει όλα τα νομοσχέδια, είτε είναι ενοχλητικά για μερίδες της κοινωνίας. Αυτό είναι μια στρατηγική. Είναι μια στρατηγική που την έλεγε, τη δίδαξε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Όταν έχεις μια κρίση, ένα μέτωπο ανοιχτό, δημιουργείς ένα δεύτερο μέτωπο για να καλύψει το πρώτο. Δημιουργείς μια δεύτερη κρίση για να καλύψει την πρώτη. Και μια τρίτη για να καλύψει τη δεύτερη. Ανακατεύεις την τράπουλα σε μια εποχή, δηλαδή βάζεις πολλά πράγματα μαζί, ανακατεύεις την τράπουλα σε μια εποχή που η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη εντελώς και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψάχνουν να βρουν τα βήματά τους και είναι εκτός πραγματικότητας και οι δύο. Να φανταστείς ότι με τέτοια φθορά στην κυβέρνηση, λόγω και αστάθμη των παραγόντων, όπως είναι η ακρίβεια. Την ακρίβεια δεν την έβαλε στο τραπέζι ο Μητσοτάκης. Ήρθε μόνη της. Λοιπόν, παρά τους αστάθμητους παράγοντες, ο Μητσοτάκης είναι 20 μονάδες μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Δεν υπάρχει διπολισμός στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κακό. Που δεν υπάρχει από την άλλη μεριά το αντίπαλο δέος να σταματήσει λίγο το 41%. Ο Μητσοτάκης θα τα κλείσει όλα αυτά. Τα ομόφυλα ζευγάρια, τα ο ένα, το άλλο, τα πανεπιστήμια, μέχρι τις ευρωεκλογές θα τα έχει κλείσει και θα έχουν ξεχαστεί κιόλα. Εδώ είμαστε για να με θυμάσαι. Άρα λοιπόν ο στόχος του Μητσοτάκη, γιατί ξέρεις, εάν μιλήσει κάποιος με τον Πρωθυπουργό και πάνω στην κουβέντα και με τους δημοσιογράφους, όλοι ας πούμε του λένε για ποιο λόγο τα άνοιξες όλα τα μέτωπα τώρα. Δεν άφησες μερικά να τα ανοίξεις μετά τις ευρωεκλογές, για να μην υπάρχει κόστος στις ευρωεκλογές. Δεν τον ενδιαφέρουν προφανώς οι ευρωεκλογές. Ξέρει με σιγουριά ότι ουσιαστικά θα είναι πρώτος και με διαφορά. Θα βγάλει τους ευρωβουλευτές που θέλει, τον αριθμό δηλαδή. Ναι. Οπότε ο στόχος του είναι μέχρι τις εθνικές εκλογές να έχουν ξεχαστεί όλα αυτά. Να έχουν απορροφηθεί όλες οι αντιδράσεις. Ναι, αυτό είναι. Πού σου φαίνεται το περίεργο? Όχι. Πολιτικά εγώ... ναι. Η στρατηγική του αυτή είναι πολιτικά. Οπότε, διότι... κύριε Γιαννάκο, όπως αντιλαμβάνεστε, μάλλον θα σας βγει το λάδι προκειμένου να περάσετε αυτά τα οποία θέλετε, αυτά τα οποία ζητάτε, ακόμα και τις αυξήσεις, να δει με ένα διαφορετικό μάτι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, τους νοσηλευτές, τα ιδιωτικά, οι ιδιωτικές εταιρείες που μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία και ουσιαστικά με διπλάσια, τριπλάσια και τετραπλάσια χρήματα καθαρίζουν τα νοσοκομεία και παραγωνίζουν τις καθαρίστριες, λέω ένα παράδειγμα. Είναι πράγματα τα οποία τα έχετε στην ατζέντα, τα έχετε ρίξει στο τραπέζι, τα έχετε συζητήσει με τους υπουργούς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα
με αρκετούς υπουργούς που ο ένας διαδέχθηκε τον άλλον. Και αναρωτιέμαι εάν βλέπετε ότι θα υπάρξει κάποια λύση σε αυτά τα οποία ζητάτε. Κύριε Παπαδάκη, το λιγότερο είναι ότι μας βγαίνει εμάς το λάδι. Γιατί εμείς έχουμε αποδείξει την περίοδο της πανδημίας ότι με αυτοθυσία, ευρισκόμενοι νυχθημερών στα νοσοκομεία, είχαμε ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα στη διαχείρισή της όταν ο ιδιωτικός τομέας δεν έβαλε καθόλου πλάτη. Το ζήτημα είναι τι θα γίνουν οι ασθενείς. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για τους ασθενείς, επειδή υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό στα περιφερειακά νοσοκομεία αλλά και σε μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου ή της περιφέρειας. Υπάρχει, είπα, κύμα μαζικής φυγής. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και είπατε πριν για τις διοικήσεις. Οι διοικήσεις, το είπε και ο κύριος Τσιτούνας, οι διοικήσεις των νοσοκομείων διαχρονικά υπήρχαν, ανεξάρτητα αν είναι γιατροί ή κάποιοι άλλοι, οι οποίοι διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα λίγα οικονομικά που έχουν, γιατί οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων είναι ελλειμματικοί. Οφείλουν 1,2 δις ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Είναι θηλιά στο λαιμό για τα νοσοκομεία όλο αυτό. Και παρόλα αυτά υπάρχουν διοικητές νοσοκομείων που διαχειρίζονται αυτά τα λίγα χρήματα προς όφελος των παρεχόμενων υπηρεσιών και υπάρχουν άλλοι διοικητές νοσοκομείων που σκορπάνε αυτά τα λίγα χρήματα που έχουν σε έργα βιτρίνας με αναθέσεις, σε εργολαβίες. Φέρνουν εργολάβους και διώχνουν τις καθαρίστριες που είναι συμβασιούχες, οι οποίοι στοιχίζουν τα μισά χρήματα. Και οι εργολάβοι εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Και δεν μπορούμε να πείσουμε τον Υπουργό για αυτό το αυτονόητο, ότι πρέπει να φύγουν οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία και να υπάρχουν συμβασιούχοι οι οποίοι στοιχίζουν λιγότερο και προσφέρουν πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας από ό,τι οι εργολάβοι, που είναι εργασιακός μεσαίωνας. Εάν δεν προσλάβουμε προσωπικό στο σύστημα, και για να προσλάβουμε πρέπει να δώσουμε κίνητρα, δυστυχώς ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Και αυτό δεν είναι κακό για μας, είναι κακό για τους ασθενείς. Πώς αισθανθήκατε, κύριε Γιαννάκο, όταν ακούσατε συνάδελφό σας, ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό, η εφημερία της πρωτοχρονιάς, ότι την πληρώθηκε 580 ευρώ. Σε 12 ώρες, ένας νοσηλευτής στην Ιρλανδία πήρε όσα παίρνουμε εμείς το μήνα. Εμείς, όταν δουλεύεις κυκλικό ωράριο, λαμβάνεις ως πρόσθετες αμοιβές 120 ευρώ. Και όταν λέμε κυκλικό ωράριο, 8 νύχτες, 8 απογεύματα και 3 αργίες. Ο ίδιος σε 12 ώρες τα Χριστούγεννα πήρε 500 ευρώ και καθαρά. Παίρνει 4.000 το μήνα, όταν εμείς παίρνουμε 800 ευρώ. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο γιατρός στην Κύπρο υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο 80.000 το χρόνο και ο νοσηλευτής 40.000 το χρόνο. Εδώ ο γιατρός παίρνει 1.850 ευρώ και ο νοσηλευτής 800 ευρώ. Γιατί να μείνει εδώ, πέστε μου, γιατί να μείνει εδώ να δουλέψει. Και στον ιδιωτικό τομέα είναι μεγαλύτερη η μισθή πια από ότι στο δημόσιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Κώστα, είναι τεράστιες οι διαφορές. Πραγματικά τεράστιες οι διαφορές. Και κανείς αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν χρήματα για άλλα πράγματα και να σου πω λεπτό. Ναι. Εγώ σαν ασφαλισμένος μιλάω. Θα προτιμούσα στα δημόσια νοσοκομεία να πληρώνω 5 δραχμές παραπάνω για να αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών, παρά να μην πληρώνουμε καθόλου και να δουλεύουν οι γιατροί που έχουν φάει τη ζωή τους στα θρανία και σώζουν ζωές για 1.500 ευρώ. Θα προτιμούσα να μου παίρνει το κράτος κάποια λεφτά, περισσότερα από όσα μου παίρνει, για να πηγαίνουν σε μισθούς των γιατρών. Το λέω στα ίσια και δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί, κύριε Τσιτούνα, εμείς πληρώνουμε, όλοι οι πολίτες δηλαδή, πληρώνουν ήδη αρκετούς φόρους. Που πρέπει να είναι ανταποδοτικοί και πληρώνουν όλοι οι υγειονομικοί περίθαλψη. Από το μισθό μας, από το μισθό σας, πληρώνουμε όλοι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μια φορά που το χρειαζόμαστε, πρέπει να ξαναπληρώσουμε. Το κράτος δεν οφείλει. Είναι κακό αυτό που λέω, αλλά εγώ το λέω υπό την έννοια ότι θέλω να δείξω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα είχαν πρόβλημα
σε κάτι τέτοιο, να πληρώσουν 5 δραχμές παραπάνω, αλλά να ξέρουμε ότι θα πάνε στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Αυτό που μόλις τώρα είπες, υπάρχει καχυποψία από όλους μας, ναι, να τα δώσουμε, καταλαβαίνω τι λες, 5, 10, 20, 30 ευρώ παραπάνω, να τα δώσουμε. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε εκεί, Κώστα. Όχι, δεν είμαστε. Υποτίθεται ότι τους φόρους τους πληρώνουμε και για τη δημόσια υγεία, αλλά βλέπετε όμως... Πάνε αλλού, ναι. Λοιπόν, κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος. Έχετε τοποθετηθεί, κύριε Γιαννάκο, για αυτό το θέμα. Και θέλω να σας ακούσουμε από αυτού. Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, φαντάζομαι και ο Κώστας. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς ούτε λέμε ότι είναι κάποιος ένοχος ή αθώος, αλλά είναι αυτή τη στιγμή ένα θέμα. Να πω κάτι εγώ, γιατί βιάζομαι κιόλας να με αποδεσμεύσετε. Γιατί... Σε 5 λεπτά κλείνουμε την κουβέντα, Κώστα. Θέλεις να πω κάτι δημοσιογραφικά. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Ένα. Δεύτερον. Αυτά που ακούμε, όλες οι πληροφορίες, γιατί προς τον παρόν διαχέονται ως πληροφορίες όλα αυτά. Εγώ βαστάω μικρό καλάθι για το μέγεθος, όχι για την αληθεία γενικώς, για το μέγεθος της απάτης, βαστάω μικρό καλάθι και θα περιμένω τα πορίσματα της δικαιοσύνης και των ελεκτικών αρχών. Δεν τα έχουμε δει ακόμα τα πορίσματα, είναι όλα βάση πληροφοριών. Βαστάω μικρό καλάθι. Γιατί? Γιατί σε αυτά τα ζητήματα που έχουν σχέση με κοινωνική προσφορά παίζονται πολλά παιχνίδια. Δηλαδή υπάρχουν από πίσω και ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις και υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ τους. Το θέμα για μένα, που είμαι και δημοσιογράφος παλιός και πονηρός και πονηρεμένος, είναι ποιος κάρφωσε τον Πολυχρονόπουλο. Εκεί ο ένας καρφώνει τον άλλον για διαφόρους λόγους, γιατί παίζονται πολλά χρήματα όπως ακούσατε. Ένα 100, ένα 800 για κοινωνική προσφορά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και άμα φαντασίσεις ότι είναι και καμιά εικοσαριά τέτοιες οργανώσεις γύρω-γύρω, φαντάσου που πάει ο τζίρος γενικά. Τώρα μεταξύ μας όμως, Κώστα, όταν χρειαζόμαστε να έχουμε τη μία μη κυβερνητική οργάνωση, την άλλη, το Α, το Β, το Γ, το Δ, αυτό είναι ομολογία της πολιτείας ότι έχει αποτύχει. Ναι, εντάξει. Αλλά η υπόθεση μου θυμίζει στοχοποίηση ενός ανθρώπου, ενώ δραστηριοποιούνται δεκάδες σε αυτό το τομέα. Μου θυμίζει Άκη Τσοχατζόπουλο που την πλήρωσε για όλους. Δηλαδή, απόλυτη βρώμα των εξοπλιστικών την πλήρωσε μόνο ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Είναι φοβερό αυτό. Κανείς άλλος δεν ήξερε τίποτα. Μόνο ο Άκης. Λοιπόν, το ίδιο μου θυμίζει και τώρα. Κύριε Γιαννάκο, ένα σχόλιο από εσάς και να κλείσουμε την κουβέντα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στην εποπτεία μας τις προνοιακές μονάδες, τις δημόσιες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ευθύνη του κράτους να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας. Και όχι να έρχεται ο κάθε ΑΕΡΙΤΖΙΣ ή κάθε ΜΚΟ, η οποία λαμβάνει δωρεές που κανείς δεν ξέρει πόσες είναι, λαμβάνει επιχορηγήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς φόρους και προσφέρει αναντίστοιχα αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εγκαταλείψει το δημόσιο κοινωνικό κράτος και να τα αφήνουμε όλα. Μα δεν υπάρχουν ούτε έλεγχοι, κύριε Γιαννάκο. Ακούστε λίγο τι, και να εκμεταλλεύονται. Εάν ισχύουν, αν μου επιτρέπετε. Είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Μου επιτρέπετε 3 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ. Εάν ισχύουν εμένα από όλα αυτά τα οποία έχω διαβάσει, έχω ακούσει και επαναλαμβάνω, οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό το οποίο με στεναχώρησε, με γέμισε θλίψη περισσότερο, ξέρετε ποιο είναι? Το γεγονός ότι μπορεί να πήγαινε ο Κώστας, ο Μιχάλης, ο Σπύρος και να πήγαινε ένα γάλα δωρεά για μία μάνα για να ταΐσει το παιδί της που δεν έχει χρήματα και αυτό το γάλα βρισκόταν σε ένα ψιλικατζίδικο, σε ένα μαγαζί, ιδιοκτήτη οποιασδήποτε εθνικότητας, δεν με ενδιαφέρει, και απλά το πουλάγε με έκπτωση. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι πολύ σοβαρό να εκμεταλλεύεται κάποιος το ανεπτυγμένο αίσθημα αλληλεγγύης που έχει ο λαός μας, που από το συστέρημά του μπορεί να παίρνει 500 ευρώ μισθό και να δίνει 20 ευρώ κουπόνι σε προσωπικό λογαριασμό δήθεν για τη στέγαση των αστέγων ή για την σύντηση των αστέγων και αυτά να καταλήγουν σε τσέπες.
ή να καταλήγουν στον τζόγο ή κάπου αλλού. Και να μην υπάρχει κράτος να το ελέγξει. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκο, Κώστα Κουτούνα. Γεια σας. Κατέβη μου, γεια σας. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Θα έχουμε κοντά μας την κυρία Μοσχοπούλου, τη δικηγόρο, για να μιλήσουμε για κόκκινα δάνεια. Έχει να μας αποκαλύψει πολλά. Διαφημίσεις, παρακαλώ.